Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Τόσο καλά, Δήμαρχε. Δήμαρχε, πες μου κάτι. Με τα οικονομικά τα πας καλά, εσύ μόνο τα πίνεις στα κρασιά. Καλούσικα. Ωραία, πες μας λοιπόν τι σημαίνει αυτό το μισό ευρώ, το ένα ευρώ, που θα φτάσεις. Κοιτάξτε να σας πω αυτό που είπε και ο κύριος Χατζηγιολάου καταρχήν. Το κρασί είναι για τις χώρες τις μεσογειακές, μεταξύ το οποίο φυσικά και η Ελλάδα, πρώτη Ελλάδα, έχει Θεό για το κρασί. Ναι. Έτσι, ο Διόνυσος ξεκίνησε η μύθος και έγινε Θεός. Ο Χριστός, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, λέει πιέτε εξ αυτού πάντες για την κοινωνία. Εντάξει, δεν είχε βεβρεθεί η Τρόικα τότε. Μισό λεπτό, παιδιά. Τα λέω αυτά για να πω τι. Ότι το κρασί για τις χώρες τις δικές μας είναι πολιτισμικό προϊόν. Δεν είναι αλκοολούχο ποτό. Το κρασί είναι γεωργικό προϊόν με αλκοόλι. Ένα το κρατημένο. Αυτό έχει πάρα πολλά πράγματα. Καμία χώρα εινοπαραγωγική δεν φορολογεί το κρασί. Ούτε καν η Γερμανία. Δεν έχει φορολογία στο κρασί. Λοιπόν, λέω εγώ, πέρα από όλα τα άλλα, έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου ο Σύνδεμος Ελληνικού Ίνου, το οποίο τα λέει όλα. Λέει για τις 200.000 οικογένειες, ξέρετε ότι το κρασοστάφυλλο δεν μπορεί να πάει στην αγορά αν δεν μπορεί να το πουλήσει για κρασί και να το φάει να είναι επί τραπέζιο. Τελείωσε. Αν δεν μπορεί να απορροφηθεί το αυτό, θα το πετάξει. Δεν το κάνει. Θα ξυλώσει το αμπέλι δηλαδή. Θα ξεπατώσει τα αμπέλι μετά. Ακριβώς. Και το άλλο το κυριότερο απ' όλα. Είναι το ότι είναι τόσο παράλογο να φορολογείς ένα γεωργικό προϊόν. Δεν φορολογείς ένα τυχαίο προϊόν. Φορολογείς ένα προϊόν το οποίο τώρα μέσα σε αυτή την κρίση που περνάμε τα τελευταία χρόνια έχει αύξηση. Είναι από τα ελάχιστα προϊόντα που έχουν αύξηση στις εξαγωγές. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ στεναχωριέμαι για αυτή την. Όποιον εγκέφαλο έβγαλε αυτή για τα ισοδύναμα, διότι είναι μια εύκολη λύση. Τιμωρείς ουσιαστικά τους νόμιμους. Εάν σας πω πόσα λεφτά μπορεί να κερδίσει το κράτος εάν πιάσει τους παράνομους, είτε είναι παράνομος ή παράτυπος, αν θέλετε, παραγωγός χύμα κρασιού, ρωτήστε τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, θα σας πει. Πόσο χύμα κρασιού. Χύμα. Και βέβαια. Θα σας πω και το άλλο. Στην Ελλάδα έχουμε το περίφημο το τσίπουρο. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα εάν το τσίπουρο είναι που λένε που μπήκε επί Βενιζέλου ότι είναι για τον παραγωγό τον καημένο κλπ. Δεν ισχύει πια αυτό το πράγμα. Αφήστε τα 24 ώρα. Τα 24 ώρα τώρα τελειώνουν. Τέλη Νοεμβρίου κλείνουν τα καζάκια τα 24 ώρα. Δεν μπορούν να δουλεύουν τον Ιούνιο. Εγώ πούλησα κρασί και το λέω χωρίς να ντρέπομαι. Ιούνιο μήνα κρασί που δεν το χρειαζόμουν σε αποσταγματοποιώ. Για να το κάνει ράκι. Και να το κάνει τσίπουρο. Λοιπόν, ξέρετε πόσα. Ρωτήστε τον Δημήτρη, ξέρει καλύτερα από μένα. Ξέρετε πόσα είναι το παράνομο τσίπουρο που κυκλοφορεί. Είναι 20.000 τόνοι ανιδρυνο πνεύματος. Ξέρετε τι θα πει αυτό, 96 βαθμών. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Θα πει πάνω από 50 εκατομμύρια μπουκάλια τσίπουρο. Ξέρετε τι θα πει αυτό σε φορολογία. Πάνω από 250 εκατομμύρια, μόνο για το ειδικό φορό κατανάλωση. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα χαζά, να πιάσουμε τον παρανομία. Αυτό χρειαζόμαστε στη χώρα. Δεν χρειαζόμαστε να τσακίζουμε τους νόμιμους. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο. Γιατί αντιδρούμε εμείς. Το κρασί υπάγεται στη φορολογία την Ματοδονόπου. Έχει το ουίσκι, έχει μία κλίμακα, η μπύρα έχει μία δεύτερη κλίμακα. Το κρασί έχει μηδέν. Δηλαδή δεν φορολογείται. Ναι. Εάν μας βάλετε όχι 40 λεπτά το 100 λίτρο, ένα λεπτό το 100 λίτρο θα βάλει, αλλάζει κλίμακα. Ποιος με βεβαιώνει εμένα ότι δεν θα έρθει του χρόνου ένας χαζός υπουργός να πει χώστε και ένα ευρώ στη φορολογία. Καλά, εδώ δεν υπάρχει διαβεβαίωση καμία. Μα επομένως, το ίδιο με τα τέλη, ρε παιδί. Τα τέλη φέτος λέει αυτοί που πέρσι δεν πληρώνουν καθόλου ένα πενταρικά και δεν τίποτα, του χρόνου θα είναι 300. Λοιπόν, κυνηγάτε το κρασί. Ναι. Κυνηγάτε το κρασί. 200.000 οικογένειες. Πιάστε για να αποδείξετε. Αυτό που δυσκολεύονται πολύ να καταλάβουν, κύριε Μπουτάρη, είναι πώς μπορεί αυτό το 30 λεπτά ή το μισό ευρώ να επηρεάσει τόσο πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, τι παράσταση έχει κάποιος, ας πούμε, ότι πάει σε ένα εστιατόριο να φάει, πληρώνει, ξέρω εγώ, ας πούμε, 20 ευρώ ένα μπουκάλι κρασί. Θα πληρώσει 21, σου λέει ο άλλος.
Πάει σε μια κάβα να αγοράσει τα μπουκάλι κρασί, κάνει 9,5 ευρώ. Ναι. Θα πληρώσει 10. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, σου λέει ο άλλος. Δεν παίρνει όσο κόσμος το 9,5 και το 17. Υπάρχει λάθος υπολογισμός, υπάρχει κάποιο λάθος αυτό. Κύριε οικονομέα, όχι. Πραγματικά τα 40 λεπτά το 100 λίτρο είναι λίγη επιβάρηση. Τα 40 ευρώ το 100 λίτρο. 40 ευρώ το 100 λίτρο. Είναι λίγη επιβάρηση. Δεν είναι 0,04 στο λίτρο. Είναι λίγη επιβάρηση. Ναι. Θα απορροφηθεί στο κόστος. Αλλά όταν κάνει 30 λεπτά, δηλαδή 30 ευρώ το κιλό το σταφύλι, τα 100 κιλά το σταφύλι, ναι, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ. Και εγώ δεν συζητάω αν είναι πολύ λίγο. Λέω ότι δεν πρέπει να φορολογηθεί, γιατί τιμωρείται έτσι τους νόμιμους. Εάν θέλουμε μια κυβέρνηση να είναι σοβαρή και να είναι και δίκαιη, πιάστε την παραδομία. Πιάστε την που είναι μάστιγα.